Στόχος και επιδίωξη όλων μας είναι να κάνουμε μία πόλη όμορφη, μία πόλη ανθρώπινη, μία πόλη που να είναι αντάξια της ιστορίας της. Γι' αυτό, ως Δήμος Λαμιαίων, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της κοινότητας Λαμίας και του Προέδρου της Τάκη του Σιλεούνη, τον οποίο και ευχαριστώ, ο οποίος σε συνεργασία με τα εικαστικά εργαστήρια και το ΣΚΕΤΚΕ ανέλαβε μία πρωτοβουλία να δώσει χρώμα στην πόλη μας με εικαστική παρέμβαση στα ΚΑΦΑΟ. Είναι μια πρωτοβουλία που ανοίγει εξ ολοκλήρου στην κοινότητα. Ήρθε σε συνεργασία με το ΣΚΕΤΚΕ και τα εικαστικά εργαστήρια και δίνει μια άλλη διάσταση, μια άλλη ομορφιά στην πόλη μας. Την πρωτοβουλία αυτή τη χαιρετίζουμε. Και είμαστε συμπαραστάτες και είμαστε εδώ να πούμε θερμά συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που συντέλεσαν. Στόχος μας, επαναλαμβάνω, είναι να έχουμε μια πόλη ζωντανή και ανθρώπινη. Όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και τις γειτονιές. Οι παρεμβάσεις αυτές, οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα και θα συνεχιστούν το επόμενο χρονικό διάστημα, αφορούν όλη την πόλη. Καλούμε τους δημότες να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόσκληση, γιατί είναι μια συνεισφορά από τους δημότες για τους δημότες. Και όταν η συνεισφορά αυτή προέρχεται από τους δημότες, είναι ευπρόσδεκτη και δίνει μια άλλη διάσταση σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, συμμετοχή στις δράσεις και στην ομορφιά της Λαμίας. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο για τη συμπαράσταση. Στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες και δεν είναι η πρώτη φορά. Δεύτερον, θα πρέπει να πω ότι σε συνεργασία με τα εικαστικά εργαστήρια και με το Σύλλογο Καλλιτεχνών της Κεντρικής Ελλάδος, κάναμε μία πρόσκληση να καλέσουμε πολίτες, δημότες της Λαμίας, καλλιτέχνες, για να μπορέσουμε να δώσουμε μια όμορφη αίσθηση και στο κέντρο και στις συνοικίες μας. Ήδη έχουμε προγραμματίσει, έχουμε καταγράψει τα ΚΑΦΑΟ και σιγά σιγά με το ξεκίνημά μας θα απλωθούμε και στις συνοικίες. Θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε που ασχολούμαστε πάνω από 5 μήνες, γιατί θέλουμε να τηρούμε όλες τις διαδικασίες για να είμαστε άψογοι. Και γιατί το λέω αυτό? Θα πρέπει να σας πω ότι μόνο από τον ΟΤΕ περιμέναμε 3 μήνες για να μας εγκρίνει αυτή την άδεια, δηλαδή να μας δώσει την άδεια να μπορέσουμε να ζωγραφίσουμε και να δώσουμε άλλο χρώμα στην πόλη. Θέλω να ευχαριστήσω πάλι τον Δήμαρχο, να ευχαριστήσω τα εικαστικά εργαστήρια και τη Βίκη, η οποία μαζί συναποφασίσαμε και, όπως ξέρετε, είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας Λαμίας. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας όλοι μαζί να ομορφύνουμε την πόλη μας. Εμείς σαν Σύλλογος Καλλιτεχνών έχουμε, όπως γνωρίζετε, αρκετά μέλη, αλλά παράλληλα καλούμε και όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν κάποια δεξιότητα και αγαπούν την πόλη και θέλουν να συνεισφέρουν, να καλέσουν. Έχουμε κάνει μια προκήρυξη. Μπορούν εδώ στην κοινότητα να έρθουν, είμαστε τα πρωινά εδώ, να συζητήσουμε. Έχουμε επιλέξει σημεία, έχουμε επιλέξει πολύ ωραία σχέδια. Οι ίδιοι μας προτείνουν σχέδια, τους προτείνουμε κι εμείς. Οι επιλογές είναι πολύ καλές, η πόλη θα αλλάξει. Τα σκούρα και γκρίζα χρώματα των ΚΑΦΑΟ ήδη καθαρίζονται και θα αλλάξουν χρώμα, μορφή. Πιστεύω στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, είναι μια ανάσα χαράς για όλους μας. Θέλουμε οι συμπολίτες μας να τα αγκαλιάσουν, να μην τα λερώσουν, να τα σεβαστούν και να είναι για όλους μια απόλαυση. Ευχαριστούμε το Δήμο Λαμιαίων, ευχαριστούμε την κοινότητα, τα εικαστικά εργαστήρια. Όλοι μαζί είμαστε ανοιχτοί, το κάλεσμά μας είναι ανοιχτό για όλους τους συμπολίτες μας. Να έρθουν εδώ να συζητήσουμε και να δεχτούμε τις προτάσεις τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.